Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Μετά από μερικές εβδομάδες σας καλωσορίζουμε και πάλι σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Αυτή τη φορά η αφορμή είναι το τέρπι της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ανόρθωση στο ΑΕΚ Αρένα αύριο στις 8 το βράδυ. Όπως πάντα θα τοποθετηθεί ο προπονητής μας και μετά τις ερωτήσεις που έχουμε μαζεύσει από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία και θα τις απαντήσουμε όλες με την σειρά. Hello. Good. Tomorrow game is an important game, not only for the supporters, it's an important game for our supporters. It's an important game for all the city, for me. And it's a derby, a special game, very important for us because we are not good on the table, on the standing, and we have to improve. We have to win to improve on the standing, and then we have to compete in our best level, in our best version, for to win a very difficult team as Anorthosis. That is a team with very good players. It's a team that he likes to. They like, sorry, to take the ball, to keep the ball, to play, and it's a difficult game tomorrow. And I insist, we have to compete well for win this game and improve the standing. Αύριο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, σημαντικό για την ομάδα, για τους φιλάθλους, για την πόλη, γιατί είναι ένα ντέρμπι, ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Το ξέρουμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε χαμηλά στην βαθμολογία και είναι κάτι που θέλουμε να βελτιώσουμε και πρέπει να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση, να θέλουμε να κερδίσουμε. Αρκετά καλή ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση, με πολύ καλούς προσφερειστές. Ομάδα που αρέσκεται να έχει την μπάλα στην κατοχή της, να προσπαθεί να παίξει έχοντας την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή της. Οπότε περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Να θέλουμε να βελτιώσουμε, να πάρουμε την νίκη για να βελτιώσουμε την θέση μας την βαθμολογική. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις από το Κερκίδα Νετ, τα αγωνιστικά νέα της ομάδας και αν η διακοπή βοήθησε σε αρκετούς τομείς ώστε να δουλέψει, να ξεκουραστεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ως τομέας είναι ο πιο σημαντικός για τον ίδιο. First, about the team news, about the players are out, players out, and secondly, about the break, if you think that helped us to recover, to relax, yes. In which area? Help us more. Yes. For the first question, Pere Pons is with an injury and he's out of the list for tomorrow. He cannot play tomorrow. The other players are good for compete, all the players in, except Pere Pons, who is injury. And the second question, I think all the areas, but for me the rest we need it because we were training since middle of June and too much official games, five friendly men's games too, and we need the rest and we need work all the areas, set pieces, offensive and defensive, attack, counter attack, transition, defensive transition, defense, because we have to improve it in all the areas. But for me, the most important in this break is the rest. We need one rest, one break, not only physical rest, but only a psychological rest is important too. Για τα αγωνιστικά δεδομένα, ουσιαστικά όλοι οι παίκτες υπολογίζονται με εξαίρεση των Pere Pons, ο οποίος αν αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και δεν θα τον έχουμε στη διάθεσή μας αύριο.
οι υπόλοιποι είναι στη διάθεσή μας. Τώρα σε όλους τους τομείς ήταν σημαντική η διακοπή, αλλά το πιο σημαντικό από όλα ήταν η ξεκούραση. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από τα μέσα του Ιούνιου με τα 5 φιλικά παιχνίδια, ακολούθως σερί με τα επίσημα παιχνίδια σε Ευρώπη και Κύπρο. Οπότε χρειαζόμασταν αυτή τη διακοπή. Από εκεί πέρα δουλέψαμε στη διάρκεια της διακοπής, δουλέψαμε και στις στατικές φάσεις, δουλέψαμε αμυντικά, επιθετικά, στη γρήγορη μετάβαση στην άμυνα, στην επίθεση το ίδιο. Γενικότερα ήταν σημαντικό για μας να δουλέψουμε σε αρκετούς τομείς, αλλά το πιο σημαντικό ήταν να ξεκουραστεί η ομάδα, φυσικά και πνευματικά. Από το θέμα σπόρσπερι, όμως ότι η ομάδα μας δεν έκανε το ιδανικό ξεκίνημα, αν το βλέπει ως ευκαιρία για αντεπίθεση και αν πιστεύει ότι μπορεί η ομάδα να βρει την ισορροπία ανάμεσα σε Κύπρο και Ευρώπη. Another two questions. The start of the league was good. If you think that tomorrow's game is opportunity for a counter-attack for our team. And also, if you believe that our team can find a balance between Europe and Cyprus. Okay, the first question, we know that we didn't start how we wanted. So of course, it's an important game to improve in the standing. I say this at the beginning of the press conference. And not because the opponent is an orthosis, that this is another reason add plus, but all the games is an opportunity, is a chance for us for win and for to improve, because we have to improve in championship for all. In the second, of course, we have to find this balance because both competitions are very important for us. And I want we want to win all the matches and to improve day by day, match by match, game by game, week by week, and I believe that we can have this balance and compete well in both competitions, not only in Europa League. So we can compete well in championship, in domestic competition. Ξέρουμε ότι δεν κάναμε το ξεκίνημα που θέλαμε. Γι' αυτό και είπα στο ξεκίνημα της διάσκεψης ότι είναι σημαντικό για μας για να πάρουμε την νίκη και να βελτιώσουμε την βαθμολογική μας θέση. Όχι επειδή είναι ένα ντέρπι και ένα αντίπαλο για μας, αυτό είναι ακόμα ένας λόγος, απλά επειδή όλα τα παιχνίδια είναι ευκαιρία, ξεχωριστή ευκαιρία για νίκη και βελτίωση. Και πρέπει σε όλα να προσπαθούμε για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε την θέση μας στην βαθμολογία. Τώρα για την ισορροπία, το ξέρουμε ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα σε Κύπρο και Ευρώπη, γιατί είναι σημαντικές και οι δύο διοργανώσεις, και το Europa League και το πρωτάθλημα, γενικότερα οι χώρες διοργανώσεις, και θέλουμε νίκες. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με εβδομάδα, να βλέπουμε τους αντιπάλους, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε την ισορροπία και μπορούμε να έχουμε, μέχρι τώρα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη, μπορούμε να έχουμε το ίδιο και στα παιχνίδια της στις εγχώριες διοργάνωσης. Από το Άκη, από 94, που οφείλεται η φτωχή συμπονιδή σε 4 αγώνες και αν δημιουργούν οι 8 ήδη χαμένοι βαθμοί, δημιουργούν πιο μεγάλη πίεση για νίκη στο αυριανό παιχνίδι. According to you, what is the reason why we drop so many points, and if give us more pressure the fact that we are down the table? Probably because we didn't compete in
our best level, in our best version, in our best way. And the other team can beat you if you don't compete, if you don't show your 100%. Because there are very good teams, very good players in Czech League, and if you don't show this best level, it's difficult to win. And some games or some minutes of some games in Cyprus League, the other teams was better than us, compete better than us, and this is the risk we have to improve. For this, I said at the beginning again that we have to compete tomorrow in our best level. I say always the same because I believe in this. If you compete well, you are near to win. If you don't compete in your best way, in your best level, you are near to lose. And some games, the other teams compete better than you. Επειδή ο λόγος που χάσαμε τους βαθμούς και έχουμε μείνει μακριά στην βαθμολογία είναι γιατί δεν είμαστε όσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να είμαστε σε αυτά τα παιχνίδια. Οι αντίπαλοι, εάν δεν είσαι στο 100%, μπορούν κάτι τέτοιο να το εκμεταλλευτούν και να πάρουν την νίκη, γιατί είναι καλές ομάδες, είναι καλοί παίχτες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια, για μερικά λεπτά, ήταν καλύτεροι από εμάς. Γι' αυτό και χάσαμε τα παιχνίδια. Και αυτό είναι που πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτό είναι που γνωρίζουμε και πρέπει να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέγιστο βαθμό. Είναι αυτό που ξεκίνησα ουσιαστικά την διάσκεψη, ότι θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέγιστο βαθμό. Γιατί εάν το κάνουμε, μπορούμε να πάρουμε τις νίκες. Εάν όχι, όπως έχει φανεί μέχρι τώρα, είναι κοντά στο να το πετύχει τον στόχο για να πάρει την νίκη ο αντίπαλος. Αυτό είναι που πρέπει να βελτιώσουμε και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Πρώτο μεγάλο ντέρπι στην Κύπρο στο Αρένα, όπως το περιμένει και για τον κόσμο αν θέλει να του στείλει ένα μήνυμα, γιατί ετοιμάζεται να είναι ξανά ο 12ος παίκτης. For you personally, is the first derby in the league here in Arena. How you expect this? Personally, and we expect a very nice atmosphere, the fans, plus the team. What is your message to the fans? Good, first question, obviously it's a special game, different game. I think with all the people motivated to face this game and to give to our fans a happiness. It's a great game, and I have a lot of ganas, you know? Ganas? Motivation. Motivation. I have a lot of motivation for win, for our supporters, for our fans, and for us, because it's very important for us to improve in the standing on the table. And for the supporters, a message, I think we cannot ask them nothing because until now they always support us, they always stay with us in the games, and I believe that they will do it again tomorrow, and only can say thank you, and I want to give us a happiness, and the happiness is to win, and for to win we have to compete in our best level. Σίγουρα είναι ξεχωριστό και σίγουρα υπάρχει σε όλους ένα ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο σε παιχνίδι όπως είναι αυριανό. Κίνητρο για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Είναι ένα υπέροχο παιχνίδι και εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλά κίνητρα για να πάρει η ομάδα την νίκη και είναι σημαντικό για μας, πάρα πολύ σημαντικό βαθμολογικά το αυριανό παιχνίδι. Τώρα για τον κόσμο δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να τους πω γιατί είναι πάντα δίπλα μας, πάντα μας στηρίζουν.
Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στο αυριανό παιχνίδι. Περιμένω να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να τους πω ευχαριστώ. Θέλω να τους δώσουμε χαρά στο αυριανό παιχνίδι και η χαρά θα έρθει εφόσον καταφέρουμε να κερδίσουμε. Και για να κερδίσουμε, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το Μπάλα, σε ποιους τομείς θεωρεί ότι η ομάδα μας πρέπει να βελτιωθεί και αν σκέφτεται το πρόγραμμα το επόμενο διάστημα και πώς επηρεάζει τις επιλογές του. Which areas do you think that we need improvement, the team? And if you think about the program in the next period, a lot of games, and this affect your choices every game. Okay, the first question, in championship, in domestic competition, we have to improve in all the areas. Attack, we have to score more. For score more, we have to create more chances. Defense, we have to concede less. And for this, press high, defend all the players better. And the set pieces, the transitions, defensive transition, offensive transition, the set pieces for all the defensive set pieces, we have to improve a lot. And in all the areas, I think we have to improve, and we can to improve in all of them. And because we have a very good square, a very good players, and we have to work better on the pitch in the games of the Cyprus League. And the second question, we are focused only in the game of tomorrow, just in this game, game by game. I say always the same, I say, partido a partido, but for sure I know that we have in October 8 games are all are important, but game by game we will have information, and from this information, injuries, people who are tired, players who are tired, and the next opponent, and we will try to take the best decisions for the team. But we are focused only in Anorthosis. Tomorrow is our most important game in the season, and after this game, the most important game is in Turkey, and after this is Aris, and we have continued with the yes, all the matches, all the games. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στις επόμενες διοργανώσεις, πρέπει να βελτιώσουμε όλα. Στην επίθεση να σκοράρουμε πιο πολλά γκολ και αυτό θα συμβεί εφόσον είμαστε πιο δημιουργικοί, εφόσον φτιάχνουμε περισσότερες ευκαιρίες. Στην άμυνα να δεχόμαστε λιγότερα γκολ, να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλο να δημιουργεί τόσες πολλές ευκαιρίες. Γενικότερα να έχουμε καλύτερη αμυντική λειτουργία, να πιέσουμε πιο σωστά ως ομάδα ψηλά. Οι στατικές φάσεις στην άμυνα, ειδικά στην άμυνα και στην επίθεση, το transition, όταν βγαίνει γρήγορα η ομάδα μπροστά, όταν πρέπει να επιστρέψει γρήγορα πίσω, να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να μιλήσει. Ειδικότερα στις στατικές φάσεις, στην άμυνα μας, στις στατικές φάσεις, γιατί έχουμε δεχτεί πολύ με αυτόν τον τρόπο, πρέπει και μπορούμε να βελτιωθούμε, γιατί διαθέτουμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, και πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερη δουλειά για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Τώρα για το πρόγραμμα που είπες, εμείς συγκεντρωνόμαστε μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Και έτσι θα πάμε, δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να συνεχίσουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ξέρουμε ότι τον επόμενο μήνα, μπαίνει αύριο, έχουμε 8 παιχνίδια Κύπρο και Ευρώπη, πάρα πολύ σημαντικά, όλα είναι σημαντικά. Σε κάθε παιχνίδι θα παίρνουμε τις πληροφορίες, θα συγκεντρωνόμαστε στον αντίπαλο,
να βλέπουμε και οι παίκτες είναι εκτός, έχουν προβλήματα, και οι παίκτες είναι κουρασμένοι, τα στοιχεία του αντιπάλου και ακολούθως θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις, τις καλύτερες αποφάσεις για την ομάδα. Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στο επόμενο παιχνίδι. Το αυριανό με την ανόρθωση είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν μέχρι τώρα. Και ακολούθως θα τελειώσει αυτό με την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, θα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν. Και ακολούθως θα περιστρέψουμε στην Κύπρο, αυτό με τον Άρη και ούτω καθεξής. Ανταγωνιστική σε όλα, αλλά κάθε φορά ξεχωριστά ο επόμενος αντιπάλος. Τελευταίες τρεις ερωτήσεις από το πρωτάθλημα. Ερωτήσεις για τους παίκτες που για τον Βίκτορο Λατούντζη, για τον Ιωάννη Σέντον, έχει προτιμήσει στην κορυφή της επίθεσης. Αν μπορεί να πει το σκεπτικό του, αν προφανώς έχει κάποια στοιχεία που οδηγούν τον προπονητή να προχωρά σε αυτή την επιλογή. Αν σκέφτεται να αξιοποιήσει τον Τρισκόσκη στην κορυφή της επίθεσης. Και για τον Ράφα Λόπες, το γεγονός ότι ξεκίνησε μόνο μια φορά βασικό στο πρωτάθλημα, περιμένει περισσότερα από τον Ράφα. He made the questions about our strikers. For Victor, you can explain the reason why you choose him for that time in the most of the games, last games. If you think for Trisco, you think to put him in front as a center forward, you understand? And for Rafa Lopez, the fact he's played only one game in the league. He started only one game in the league. If you expect more from Rafa. Good, fair question. Perfect. Yes, I remember. I tried to choose the best players in every game. Victor gives us, I think, energy, press, work, but he has to improve some things. A lot of things, I think. I'm happy with the rest, Romo, Rafa, and Ivan. But I have to choose what I think is better for the team. Thinking about the game, about the opponent, about too much things. It's difficult, but I think Victor in the last games was the best for these games. After the game, sometimes I had a good decision, and other games for sure no. Second question is about Trico. I always think about this and about another options like Romo, like Rafa, even Omri. I think I can play like a striker, like a first forward, and Trico is one option for this. And one day it's possible see this. And the last question, I'm happy with all my players. I expect more from everyone, not only for Rafa, not just from him, for all the players, for Trico, for the goalkeepers, for the defenders, for the midfielders. All the players can to improve and to compete better in some games, and it's my job. To have decisions, I have to improve in this the decisions too. But I try to do the best for the team every game. Για την επιλογή του Βίκτορ, εγώ προσπαθώ πάντα να επιλέγω τους καλύτερους σε κάθε παιχνίδι που έχουμε απέναντί μας. Ο Βίκτορ είναι αλήθεια ότι μας κάνει πολλή δουλειά, πιέζει και έχει πολλή ενέργεια και σίγουρα έχει πολλά που πρέπει να βελτιώσει. Αλλά είμαι χαρούμενος και με τον Βίκτορ και με τον Ρόμο και τον Ράφα Λόπες και τον Ιβάν. Και ό,τι θεωρώ καλύτερο για την ομάδα είναι και η επιλογή που θα κάνω
σε κάθε παιχνίδι, ανάλογα και με τον αντίπαλο, με την κατάσταση που είναι η ομάδα. Ο Βίκτορ θεωρήσαμε ότι ήταν η καλύτερη λύση στα προηγούμενα παιχνίδια που έπαιξε ως βασικός. Κάποιες φορές αποφάσεις δικές μου μπορεί να αποδειχθούν καλές, κάποιες άλλες, ανάλογα με το αποτέλεσμα, όχι. Για τον Ιβά, πάντα με απασχολεί το να τον επιλέξω για την κορυφή της επίθεσης, όπως με απασχολεί γενικότερα οι επιλογές που έχουμε, διαφορετικές επιλογές, γιατί είναι και ο Ρόμο, είναι και ο Ράφα Λόπες, ακόμη και για τον Ριάλτμαν θεωρώ ότι μπορεί να το κρίνουμε αναγκαίο να παίξει σε αυτή τη θέση. Είναι μια επιλογή και μια μέρα ίσως με δείτε να κάνω αυτή την επιλογή, το να βάλω τον Ιβά στην κορυφή της επίθεσης. Για το, και το, η τρίτη ερώτηση για τον Ράφα Λόπες, σίγουρα είμαι ικανοποιημένος με όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά περιμένω περισσότερα από όλους, όχι μόνο από τον Ράφα, αλλά από όλους τους παίκτες, όλοι πρέπει να βελτιωθούν και αυτό περιμένω από αυτούς, να είναι ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια και αυτή είναι η δουλειά μου, να παίρνω το maximum και εγώ πρέπει να βελτιωθώ και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και πάντα θα προσπαθώ και θα επιλέγω αυτό που θεωρώ το καλύτερο για την ομάδα. Ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τις ερωτήσεις που έχετε αποστείλει και τις έχουμε απαντήσει όλες. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως αύριο στο μεγάλο παιχνίδι αντίπαλο την όρθωση στις 8 το βράδυ στο ΑΕΚ Αρένα. Καλή συνέχεια.